Η αγαπημένη μικρών και μεγάλων, Κατερίνα Κρυβοπούλου, έβαλε στη θέση τους αυτούς που τόλμησαν να τις κουνηθούν. Λοιπόν, γελάς, ξεκινάμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Παγκόσμια μέρα κατά του καπνίσματος σήμερα και η εκπομπή μας αποφάσισε να ασχοληθεί με το φλέγον αυτό ζήτημα, επειδή είναι πλέον κατάλληλη. Νερό. Ειδικά νερό. Εσύ που καπνίζεις πιο καλά, πολύ καλά, και το φουγάρο του Τιτανικού, είσαι πιο κατάλληλη για να σχολιάσεις το θέμα. Καπνίζω, Έλλη μου, αλλά από τα αυτιά. Κάθε φορά που πετάγεσαι σαν λούτσα και με διακόπτεις. Για μην πω π*** και βάζουν πει. Το τσιγάρο το κόβω εύκολα. Μια φορά ένα τρεις μέρες. Εσένα δεν μπορεί να κόψω με τίποτα ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που σε έφερε η καλύτερη κυβέρνηση των τελευταίων 2.500 χρόνων. Τι εύκολα, καλή Κατερίνα μου. Εσύ κάτω από το τραπέζι έχεις μια κούτα τσιγάρα. Ναι, την έχω για να σε αντέχω, Έλλη μου, με εντολή γιατρού. Μου είπε ότι κάθε φορά που θέλω να σου βάλω δυναμίτη και να σε λαμπαδιάζω, δεν να καπνίζω εσένα, να καπνίζω καμία κούτα να ξεχνιέμαι. Αχ, δεν ξέρω τι λες, Κατερίνα. Ξεράδια. Αλλά η προκομμένη κυβέρνησή σας για το θέμα της απαγόρευσης του καπνίσματος δεν έχει κάνει τίποτα. Μα τι λέει, Θεέ μου, τι λέει, Θεέ μου, αριστερέ. Από τη μέρα που ανέλαβε η κυβέρνησή μας, οι μισοί Έλληνες μωροί έκοψαν το τσιγάρο. Άρχισαν τα ναρκωτικά. Θεέ μου, δεν θα πάω από το τσιγαρόβιγα, θα πάω από την ξανθόψη. Εσύ δεν βλέπεις τους λεβέντες μας, τους υπουργούς μωρίς αύρα. Πρώτη δίνει το καλό παράδειγμα. Πιο καλά παράδειγμα, βρε Κατερίνα. Καλάθια. Δεν μπορώ και με χτύπησες κιόλα στο κεφάλι μου. Τα μεγαλύτερα φουγάρα. Ωχ, τι ακούνετα. Ότα μου, Θεέ μου, αριστερέ. Και δεν την πιάνω από το μαλλί να τη μαδίσω σαν Μαργαρίτα. Κατερίνα μου, πες αλεύρι. Σου έχω μια έκπληξη. Άντε, κοίτα στο παράθυρο τον κύριο. Ωχ, τι είναι αυτό το όρκ, μωρί. Είναι ο φωτογράφος που τράβηξε τις φωτογραφίες των υπουργών να καπνίζουν σε κλειστό χώρο. Έτσι δεν είναι, κύριε Βαγγέλη? Μάλιστα, κυρία Τριανταφύλου. Εγώ τράβηξα τον κύριο Σπίρτζη να καπνίζει σε κλειστό χώρο. Σα δεν τρέπεσαι, ρε γαϊδούρη. Τι ποτέγια. Αυτού σου ρε κανάλια. Γιατί να ντραπώ, κύριε Ακριβοπούλου μου? Αυτό να το πείτε στον εισαγγελέα που θα σα ρωτήσει σε λίγο, κύριε Βαγγέλη, πριν σα στείλει στον Μπουντρούμι. Τι εννοείτε? Ωχ, σα έδωσε άδεια να το φωτογραφίζει τον κύριο Σπίρτζη. Όχι, μα. Μαμούνια! Για αρχή θα βάσει 7 χρόνια για παραβίαση ειδικού χώρου. Άδεια για τις δημοσιεύσεις πήρες, βρε Λίστα, και τα βέλη πήρες. Όχι, αδημούτσονη. Και άλλα 7 για παράνομη δημοσίευση φωτογραφιών, 14. 14! Ναι, στάσου, ακόμα δεν αρχίσαμε. Και άλλα 20 χρόνια για παράνομη διακίνηση πορνογραφικού υλικού, ναι. Ποιο πορνογραφικό υλικό? Κύριος Πίτης, ανόητε, είχε μόλις βατέψει με την ομιλία του 10 δεξιούς και έκανε τσιγαράκι μετά το σεξ. Σκηνή πορνό πήγες και φωτογράφησες, λέτε, να τι κελάσεις, μωρή. Και άλλα 7 χρόνια για πλαστογραφία και πλαστοπροσωπία, σύνολο 41. Ποια πλαστοπροσωπία, κύριε Ακριβοπούλου μου? Που ανέβαζε τη φωτογραφία και γράψε σοκ. Δείτε το Σπίρτζι να καπνίζει πριν το κατεβάσουν. Ενώ κανονικά θα πρέπει να γράψει σοκ. Αριστερός επιβήτρος ραπίζει φιλελέδες. Δείτε το πριν του την κατεβάσουν. Μα. Ματζούνια, τη ματζουρία. Μην ανησυχεί, θα έχει άφθονο χρόνο στο κελί 33 να σκεφτεί τα λάθη σου και να ζητήσει συγχώρεση από την καλύτερη κυβέρνηση του διαγαλαξιακού συστήματος. Φρουρά! Φρουρά! Πάρτε την Έλλη πρώτα. Πάρτε την Έλλη. Γιατί βρε Κατερίνα μου, τι έκανα εγώ? Γιατί. Πάρτε την έτσι. Για υπόθαλψη εγκληματία. Εσύ τον κάλεσε και τον έφερε εδώ. 10 χιλιόμετρα το λιγότερο. Αχ, ψυχήθηκα. Λοιπόν, πάρε και την κούτα για την αρχή στην Μπουζού. Θα σου χρειαστεί. Στο διάολο, Σταύρα, με σήξε σήμερα. Δεν αντέχω.